Η οικονομική κρίση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα νοικοκυριά λόγω του κορονοϊού έχει επηρεάσει και τον κλάδο της αλοιείας, μιας και το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι αρκετά περιορισμένο. Οι δουλειές έχουν μειωθεί πάρα πολύ και γι' αυτό και η δική μας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, οπότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Και ζητάμε σαν σύλλογος να υπάρχει κατανόηση. Με τους αλλοιείς λοιπόν να μετρούν τις πληγές από την οικονομική κρίση και την πανδημία, κερασάκι στην τούρτα και ο συνεχής πολλαπλασιασμός των πληθυσμών των λαγοκεφάλων στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης. Τα τοξικά αυτά ψάρια προκαλούν ζημιές στα δίχτυα των ψαράδων και τρώνε τα αλλιεύματα που προορίζονται προς πώληση. Γενικά σε όλη την Κρήτη, και μιλάω και πολλούς συναδέλφους, είναι πλέον πρόβλημα επιβίωσης, διότι εκτός του ότι αυτά τα ψάρια τρώνε τα αλλιεύματα από τα δίχτυα, κάνουν και ζημιά στα δίχτυα. Οπότε το κακό είναι διπλό και είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν και έχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις, δεν βλέπουμε τίποτα από την κυβέρνηση. Ο πληθυσμός των λαγοκεφάλων συνεχίζει να έχει μια αυξητική τάση. Και εντάξει, κακά τα ψέματα πλέον, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα γενικά τα λειψιδριανά είδη, όπως λέγονται. Όσο πάει και γίνεται τεράστιο το πρόβλημα. Δεν κάνουν τίποτα. Τα έχουμε πει, τα λέμε, δεν κάνουν τίποτα. Δεν υπάρχει κράτη. Έβγαλαν τώρα ένα πρόγραμμα εκεί να δουν πώς θα τα καταπολεμήσουν, δεν ξέρω τι λέγανε, αλλά δεν βλέπω να κάνουν τίποτα απολύτως. Παράλληλα, τα ισχυρά μποφόρ που επικρατούν τον τελευταίο καιρό εμποδίζουν την δραστηριοποίηση των αλλιευτικών και δημιουργούν ανησυχίες για την οικονομική επιβίωση των ψαράδων. Τώρα και ένα μήνα και κάθε μέρα έχουμε 4-5 μποφόρ, 6, και με αποτέλεσμα τα αλλιευτικά να μην μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να μην έχει δουλειά το κλάδος. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά, δεν πάμε στη δουλειά μας αέρα. Πώς να πάμε στη δουλειά. Φέτος το κάνουμε αυτό, γιατί έκαμε πολλές μπονάτσες πιο μπροστά. Απρίλιο-Μάιο ήταν πολλές μπονάτσες, έτσι έκαμε τώρα μαζωμένες, νομίζουμε έτσι. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε, παρατεταμένα θα έλεγα, 2 μήνες. Και ευελπιστούμε τώρα το Σεπτέμβριο, γιατί διαχρονικά πιστεύω ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι καλύτερες θάλασσες, οπότε πιστεύω ότι θα τις ευχαριστηθούμε.